Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι ένα όμορφο βράδυ. Είναι το δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής επί τούτου. Μια εκπομπή που, όπως ακούσατε και στην πρώτη, όσοι ακούσατε, δεν θα την παρουσιάζω κατά ανάγκη εγώ, θα την παρουσιάζω και εγώ και ο αρχισυντάκτης της Prime News, Δημήτρης Σωτηρίου, και η Όλγα η Αλεξοπούλου, και η Χρυσόη Κοντάκου και συνεργάτες, άλλοι δημοσιογράφοι της Prime News. Το θέμα που είναι αφορμή να κάνουμε και την δεύτερη εκπομπή σήμερα είναι αυτό που βλέπετε σαν τίτλο. Φαρσοκομωδία, στέλνουμε στους Ουκρανούς τα Καλάσνικοφ που είχαμε κατά σχέση σαν αρχές της Ελλάδος και που προοριζόταν για τσιχαντιστές στη Λιβύη. Όντως είναι φαρσοκομωδία, φίλες και φίλοι, και θα δείτε τους λόγους παρακάτω. Την δημοσίευση αυτή την υπογράφει η κυρία Γιάννα Σπυροπούλου. Η κυρία Γιάννα Σπυροπούλου εργάζεται σε μια εφημερίδα πολύ γνωστή της Γερμανίας, την Bild, και είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση αναφορικά με το θέμα της δωρεάς όπλων από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Γελάω γιατί. Είμαστε για γέλια όντως. Το δημοσίευμα, φίλες και φίλοι, είναι αυτό που βλέπετε ακριβώς δίπλα από εμένα. Είναι στον προσωπικό της λογαριασμό και για όσους δεν ξέρετε γράφει το εξής. Θυμάστε εκείνη την κατάσχεση 20.000 Καλάσνικοφ μέσα σε πλοίο που κατευθυνόταν προς τη Λιβύη. Σύμφωνα με πληροφορίες που καταφέραμε να πάρουμε από υψηλόβαθμους Έλληνες αξιωματούχους, αυτά είναι τα όπλα που στέλνουμε στην Ουκρανία. Φαρσοκομωδία. Ανησυχητική όμως. Γιατί άλλο ένα μέσο, ευρωπαϊκό site, είχε κάνει μία δημοσκόπηση, φίλες και φίλοι, όταν γινόταν όλα αυτά με την Τουρκία και την Ελλάδα και τις μεγάλες διαφορές που είχαν γίνει, διάφορες δηλώσεις τότε, πριν 1,5 χρόνο πότε ήταν, που έλεγε αυτό το site ότι θα κάνουμε μία δημοσκόπηση να δούμε τελικά ποια κράτη είναι με την Ελλάδα και ποιοι λαοί είναι φίλοι με τους Τούρκους. Η Αλβανία λοιπόν, η Σκωτία, η Σλοβενία, η Κροατία, η Φιλανδία, η Ουγγαρία, η Ισπανία και η Ουκρανία είναι φίλοι με τους Τούρκους, δήλωσαν. Εάν θα πάμε τώρα συγκεκριμένα στην Ουκρανία και αν θα πάμε ξεχωριστά σε κάθε κράτος, αλλά για να μην φάμε πολύ χρόνο, θα πάμε στην Ουκρανία που είναι τώρα το ζητούμενό μας. Εάν θα πάμε στην Ουκρανία, δήλωσε σε αυτήν την έρευνα ότι το 70% του λαού της Ουκρανίας θεωρούν φίλους τους τους Τούρκους. Πάμε τώρα και στα Καλάσνικοφ που χαρίσαμε και που προοριζόταν. Προοριζόταν λοιπόν στους τσιχαντιστές της Λιβύης. Εάν τώρα τολμήσουμε να συνδέσουμε τους τσιχαντιστές και τη σχέση του Ερντογάν με τους τσιχαντιστές, θα δούμε ακριβώς ότι το παζλ ολοκληρώνεται και ονοώνοιτο. Κατά τα άλλα, ο κύριος Μητσοτάκης στέλνει τα όπλα αυτά τα οποία προοριζόταν για τους τσιχαντιστές, για να κάνει τη δουλειά του τώρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας και να τα ξαναστείλει με ένα καινούριο δικό του πλοίο πάλι στους τσιχαντιστές. Αυτοί είμαστε, φίλες και φίλοι. Είμαστε πραγματικά ένας λαός που θα καταντήσουμε
να μας θεωρούν φαρσοκομωδία λαός. Τη στιγμή, φίλες και φίλοι, που ο Ούγγρος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν στέλνω σε κανένα όπλα. Γιατί, φίλες και φίλοι, πολύ καλά ξέρετε, βαθιά μέσα σας, ότι ο Πούτιν δεν κάνει εισβολή γιατί θέλει να πάρει κράτη, κράτος και εδάφη της Ουκρανίας. Άλλοι είναι οι λόγοι και τους ξέρετε όλοι. Επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή αυτό το ΝΑΤΟ και αυτή η Δύση να σταματήσει να νομίζει ότι είναι πάνω από όλους και από όλα. Και το ξέρετε πολύ καλά. Ακόμα και εσείς που διαφωνείτε, νομίζω ότι δεν θέλετε καμία Δύση και κανένα ΝΑΤΟ να κουμαντάρει τη δικιά σας εθνική ακεραιότητα. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα και στο κερασάκι της τούρτας. Αυτό είναι το καράβι, λοιπόν, το πλοίο που βρέθηκε, που βρέθηκαν τα γαλάζια του. Φαίνεται μπροστά. Θα δείξουμε τώρα ποιο είναι και το όνομά του. Αυτό είναι, λοιπόν, το καράβι που βρέθηκαν τα Καλάζικοφ και κατασχέθηκαν. Αυτό, λοιπόν, το πλοίο, τέλος πάντων, να το φαίνεται ποιο είναι. Έσπασαν τα σκηνιά και διαμαγείας έφυγε και βούληξε. Το τεκμήριο δηλαδή της όλης υπόθεσης δεν υπάρχει. Και τα Καλάζικοφ επιστρέφουν από εκεί που στάλθηκα. Αυτοί είμαστε. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί δεχόμαστε να μας κυβερνούν αυτοί. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εμείς αυτό που θα κάνουμε σαν Prime News, όλοι οι συνεργάτες, είναι να σας δείχνουμε στοιχεία αληθινά. Χωρίς να υπηρετούμε κανένα σύστημα, κανένα καθεστώς και καμία κυβέρνηση. Από εκεί και μετά εσείς θα βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Να είστε καλά. Σας εύχομαι ένα όμορφο ξημέρωμα.